Στην αντιπαράθεση on camera εξελίχθηκαν οι κοινές δηλώσεις Νίκου Δένδια με Βλούτσα Βούσογλου μετά τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών στην Άγκυρα. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε ευθέως στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, στην προκλητική ρητορική της ηγεσίας της, στο κάζους Μπέλι και στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ζήτημα που δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και την ενταξιακή πορεία, νομίζω, της Τουρκίας, και αυτό αφορά την απειλή πολέμου, εφόσον η Ελλάδα εφαρμόσει τα αναφέρτα δικαιώματά της που προέρχονται από την UNCLOS και το διεθνές δίκαιο. Η στάση αυτή αντίκειται στον χάρτη των ΗΠΑ και δεν συνάδει ούτε με έναν νατοϊκό σύμμαχο, ούτε με τις σχέσεις καλής γειτονίας και της προώθησης αυτών των σχέσεων. Η Τουρκία συνεχίζει να μην αποδέχεται τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία όχι μόνο αντικατοπτρίζει εθνικό δίκαιο, αλλά έχει επικυρωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα μη συμμόρφωσης αποτελεί το γνωστό μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας. Ο Έλληνας Υπουργός επεσήμανε στον ομολογό του ότι στην Ελλάδα, βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, διαβίει μουσουλμανική και όχι τουρκική μειονότητα, όπως ισχυρίστηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος από την πλευρά του κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επικαλείται τη συνθήκη επιλεκτικά. Αν πρέπει να αναφερθούμε στη συνθήκη της Λοζάνης, πρέπει να μιλήσουμε και για την αποστρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών στα οποία διατηρείται στρατεύματα. Ως προς το Αιγαίο, υπάρχει και το θέμα του εναέριου χώρου. Αναφέρεστε σε αυτά που σας συμφέρουν, αλλά όχι στη συνθήκη της Λοζάνης το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης που προβλέπει για τα νησιά. Και τι υπάρχει στρατός στα νησιά? Υπάρχει γιατί απειλούνται από κάπου. Στρατός κοστίζει χρήματα. Δεν θέλουμε να χαλάμε χρήματα χωρίς λόγο. Υπάρχει κανείς να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει στρατιωτική απειλή και αποβατική δύναμη απέναντι στα νησιά? Εάν δεν υπάρχει, είναι καλό να μας το πούν. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία για παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων με τις συνεχείς υπερπτήσεις, ενώ στη Νίξη Τσαβούσογλου περί 80.000 pushbacks από τις ελληνικές αρχές αντέτεινε ότι η Τουρκία ήταν εκείνη που εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό το 2020 και ως εκ τούτου δεν δικαιούται να κάνει μαθήματα στην Ελλάδα. Κατέληξε δε λέγοντας ότι η θετική ατζέντα είναι το ζητούμενο, ωστόσο αυτό προϋποθέτει αντίληψη των θέσεων του εκάστοτε συνομιλητή.